να αρχόσουν για λίγο. Και ας μου λέγες μετά πρέπει να φύγω. Το Τσίπας Radio συνεχίζει να δίνει βάση, συνεχίζει να δίνει φωνή στους ανθρώπους της νύχτας, σε οποιοδήποτε πόστο κι αν αυτοί βρίσκονται, μιας και πάλι είναι ο κλάδος ο οποίος εξελίσσεται σε αποδιοπομπαίος τράγος. Φαίνεται, μάλλον επιχειρείται να φανεί, ότι και πάλι είναι το κακό παιδί, και μάλλον, όχι μάλλον, είναι σίγουρο ότι και πάλι θα είναι ο κλάδος ο οποίος θα δεχτεί την μεγαλύτερη ζημιά από τα μέτρα που έρχονται. Και πολλοί με ρωτάτε σε ό,τι αφορά τη νύχτα, αν τα μέτρα αυτά θα έρθουν από 3 του μηνός, δηλαδή όπως μας είπε ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας, στην ενημέρωση της προ-2 ημερών, ή θα έρθουν από το πρωί της Πέμπτης, όπως μάλλον φαίνεται ότι θα έρθουν, μιας και τα κρούσματα πήγαν στο Θεό. Και με ρωτάτε πολύ αν το live του Πάνου Καλίδη στον Γκαλέα αύριο θα γίνει. Νομίζω ότι ο ιδιοκτήτης του Γκαλέα, ο Γιώργος Πάτσης, είναι ξεκάθαρο στο μυαλό του αν θα γίνει ή θα γίνει. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε Ηλία. Τι γίνεται? Καλά, εδώ. Εντάξει, στεναχωρημένοι είμαστε. Ναι. Είσαι και άτυχος, ρε φίλε. Τώρα που πήγες να πάρεις τα πάνω σου με το... Μας φρενάρουνε. Δηλαδή το μαγαζί είχε πάρει μια ροή, είχες βρει τα πατήματά σου, έκανες τα live σου. Ακριβώς. Το live του Καλίδη πήγαινε πάρα πολύ καλά τις Τετάρτες, μια ημέρα που γενικότερα υπήρχε νέκρα, όχι μόνο στην Αθήνα και εκεί ειδικότερα στη Λιφάδα. Και τώρα σου λένε όλα αυτά που είχες προγραμματίσει, όλη αυτή η καλή πορεία που είχες κάνει, πάνε όλα στο κάδο απορριμμάτων, στα σκουπίδια κοινό σου. Εντάξει. Οπότε... Είναι στενάχρο τώρα όλο αυτό, όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους τους καταστηματάρχες, για όλα τα παιδιά που δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις, γιατί είναι πάρα πολλές οικογένειες. Εγώ θέλω να πω ότι θέλει τώρα να το κάνει από την Πέμπτη. Από την Πέμπτη, δηλαδή από το πρωί, από τις 6 ώρα το πρωί. Να μου πες τώρα για αύριο, για την Τετάρτη, θα το κάνουμε το καλύτερο, εντάξει. Προλαβαίνεις μόνο, εντάξει. Εντάξει, δεν μέτρα μια μέρα όμως. Εντάξει, ναι, τι να κάνεις. Δεν θα γίνει για κάτι αν... Νομίζω έτσι. Εντάξει, πρώτα απ' όλα η υγεία, συμφωνώ. Σίγουρα. Εντάξει, αλλά δεν θα γίνει και κάτι αν θα αφήσουμε να δουλέψουμε 31 και 1 του μήνα, να δουλέψει όλος αυτός ο κόσμος που έχει βάλει υποχρεώσεις, που τις περιμένουν πώς και πώς αυτές τις μέρες. Είπαμε, Γιώργο, και με τον Μενδιάτη, ότι τα μαγαζιά έχουν κάνει μια προετοιμασία, διότι είχαν στο μυαλό τους. Ναι, έχουν πάρει προκαταβολές. Ότι θα το πάμε μέχρι την αλλαγή του χρόνου. Και τώρα τους λένε άλλα, οπότε. Υπάρχει μια κινητή βόμβα στα χέρια τους που θα σκάσει στα χέρια τους. Να σου πω κάτι. Ναι. Τα μαγαζιά τα μεγάλα τώρα πόσα είναι στην Αθήνα? Είναι 20 μαγαζιά, 30, ξέρω εγώ. Είναι 20 μαγαζιά μεγάλα, ναι. Μπράβο, 20 μαγαζιά μεγάλα. Βάλα από 3 αστυνομικούς στην πόρτα, 60 αστυνομικούς άμα διαθέσεις. Τι είναι, μια κλούβα είναι αστυνομική. Δηλαδή με τόσες χιλιάδες κόσμο, αν θες να. Δηλαδή η ζημιά είναι τεράστια από τα επιχειρηματίες. Ναι. Και τα μεροκάματα. Και οι κάβες και. Βάλε από 2 αστυνομικούς, ναι. Βάλε 40 άτομα, βάλε τα στην πόρτα μαζί με τις πορτιέρδες, αν θες να το ελέγξεις, να ελέγξεις τον κόσμο. Να μπουν όλοι εμβολιασμένοι, να μπουν όπως πρέπει, να μπουν να είναι καθισμένοι, να είναι. Μην τα κλείνεις, είναι κρίμα. Οπότε λες την ευθύνη μετά θα την έχει αποκλειστικά η αστυνομία. Δηλαδή, εγώ βλέπω κάποιο σχέδιο. Το κράτος. Εγώ βλέπω κάποιο σχέδιο. Δηλαδή κάποιο, δεν ξέρω. Δηλαδή, θα το κάνεις Πέμπτη προπαραμονή τώρα της πρωτοχρονιάς. Αυτό, Γιώργο, που λες, το είπανε πολλοί, μου το είπανε και εμένα πάρα πολλοί με τους οποίους επικοινωνήσα, ότι πάσε μα, ρε φίλε, να δουλέψουμε και την προχρονιά, αφού έτσι κι αλλιώς ξέραμε, είχαμε πάρει απόφαση ότι πάμε για λουκέτο μετά τις γιορτές, αλλά πάσε μα να βγάλουμε τα σπασμένα κάπως. Ναι, έτσι ακριβώς. Εδώ ακριβώς είναι πολλοί που αγαναχτούν και σου λέει δεν πάει άλλο. Ναι. Οπότε, Γιώργο, κάποιοι άλλοι θα πούν ότι θα το πάμε σε μοντέλο Βέρτη το μαγαζί μας. Εσύ το έχεις στο μυαλό σου αυτό το 8-12, αν τελικά έρθει? Ναι, το έχω. Το έχεις, Το έχω, ναι. Το έχω, ταιριάζει. Ταιριάζει νομίζω στο μαγαζί το δικό μας. Έστω μία μέρα. Έστω μία μέρα, μια Κυριακή, μια Σάββατο, θα δούμε τώρα πότε θα γίνει αυτή η επιλογή. Αν. Αλλά τώρα κάτι ακούγει 9 η ώρα. Αν γίνει 9 η ώρα, πώς θα γίνει αυτό? Αν γίνει 9 η ώρα, καληνύχτα. Οπότε τα απογευματινά. Άντε το κάναμε για 2 εβδομάδες. Εγώ κάτι ακούω από 15 Γενάρη για όλη που lockdown. Έχει να δει το κλάμα. Οπότε. Δεν ξέρω, είμαστε σε μια αβεβαιότητα τώρα. Ό,τι θέλουν, ό,τι ανακοινώσουν, θα πάμε κι εμείς. Το μόνο σίγουρο πάντως, Γιώργο, είναι ότι θα κάνεις τον Καλίδη και από εκεί πέρα. Ναι.
Βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή ότι, έτσι. Ό,τι πει η κυβέρνηση. Έτσι. Να πούμε, κάνουμε αύριο πρώτα Θεό στο Γαλλίδι και βλέπουμε. Και να πούμε αύριο και για την Πέμπτη, ότι θα ισχύει από την Πέμπτη. Αύριο, Γιώργο, με τι ψυχολογία μπορεί να πας για δουλειά, ρε παιδί μου, στον Καλέα. Ε? Αύριο, με τι ψυχολογία εσύ να πας στον Καλέα να δουλέψεις ή ο Καλέας να έρθει να τραγουδήσει, όταν ξέρει ότι από το πρωί έρχεται το μαύρο σκοτάδι. Όλοι θέλουν να έρθουν, φίλοι επιχειρηματίες, αυτά μας παίρνουν τηλέφωνο, τραγουδιστές, λένε να έρθουν να διασκεδάσουν τουλάχιστον Γιώργο, λέει, τελευταία μέρα. Ελάτε, λέει, όλοι. Ελάτε. Είσαι... Είπα ότι είσαι από τους άτυχους της νέας γενιάς της νύχτας, διότι είχες κάνει μια αρκετά μεγάλη επένδυση στον Καλέα εκεί στο ακίνητο του κυρίου Βασίλη Κοντόπουλου. Είχες ρίξει και λεφτά στην αγορά σε πολλούς τομείς για διαφήμιση, για event, για τραγουδιστές, για PRG, δηλαδή. Αυτό δείχνει ότι θα μείνει αρκετός κόσμος χωρίς μεροκάματο με τα μέτρα που έρχονται. Εννοείται. Όχι, σου είπα και πριν, όχι μόνο από μένα, από όλους τους επιχειρηματίες θα μείνουν πολλοί κόσμος ξεκρέμαστος. Κάποιοι λένε, Γιώργο, ότι άντε μωρέ, θα πάει για κανένα μήνα, μετά άντε αρχές Φεβρουαρίου, μετά θα μας ανοίξουν, δεν έχουν λεφτά, δεν τους παίρνει για παραπάνω. Εσύ το βλέπεις να πάει μέχρι τότε, μέχρι τόσο ή δεν ξέρεις. Πραγματικά τι γίνεται. Πληροφορίες μου που μα κάνουν αυτό ψεύτης, λένε ότι θα πάει μέχρι Μάρτη. Δηλαδή θα πάω από 15 Γενάρη μέχρι 15 Μάρτη και θα έχουμε ολικό lockdown. Είπαν για, είπαν για τα μέτρα, δεν είπαν όμως να πάρετε κάτι κι εσείς ή οι επιχειρηματίες ή οι εργαζόμενοι, κάτι να τη βγάλετε. Εγώ βλέπω να μην υπάρχει φράγκο να μας δώσουν. Ναι. Ναι. Να πούνε ξεχάσετε αυτά που ξέρατε, έστω τα 500 στους εργαζόμενους. Τι μπορεί να πάρει ο κάθε επιχειρηματίας επιστρεπτέα. Τι να πούνε. Πάνω κάτω χοντρικά, πότε βλέπεις να ξαναμπαίνουμε στο γήπεδο νύχτα. Εκεί, άνοιξη, Πάσχα, καλοκαίρι. Ούτε ξέρουμε. Εδώ μας βγάζουν τώρα τρίτο, τέταρτο εμβόλιο, πέμπτο. Δηλαδή. Πάμε τον χρόνο, θα λέμε το έκανε στο 8ο. Ναι. Α, δούμε, ξέρω εγώ τι να αποπλέξαμε. Τώρα το θέμα το τόξι, έτσι, με τις πλασές ταυτότητες που προέκυψε και με το Τόκιο του Γιάννη Βουτυράκου. Δηλαδή, ήρθαν οι αστυνομικοί, βρήκαν πλαστές. Ναι, ο επιχειρηματίας εκεί τι φταίει. Τι φταίει τώρα. Θα κάτσει τώρα να σκανάρει αν είναι πλαστή η ταυτότητα, αν δεν είναι πλαστή. Και δεν έχει το μηχάνημα. Δηλαδή δεν έχει το μηχάνημα να σκανάρεται αν κάποια ταυτότητα είναι. Εντάξει. Δηλαδή τώρα σε τόσα άτομα μπήκαν δύο πλαστές ταυτότητα. Από την άλλη, Γιώργο, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι. Έλα, μωρέ, βάζουν και ανεμβολία στους. Γίνεται αυτό σε κάποιους. Δύο ήταν. Όχι, δεν λέω για το Τόκιο, λέω γενικότερα για τη νύχτα, για τα μαγαζιά. Γίνεται, βάζει. Υπάρχουν μαγαζιά που μπορεί να, εσύ να πιστεύεις ότι βάζουν και ανεμβολίες τους. Όχι, τα μεγάλα μαγαζιά δεν βάζουν, δεν το διακινδυνεύουν. Δεν το διακινδυνεύουν, λες. Όχι. Και από τη στιγμή που πιάνεις το μαγαζί που έχει κάνει το παράτομα, τιμώρησε μόνο αυτόν, γιατί να τιμώρησε τους πάντες. Έτσι. Ακριβώς όπως το λες. Τι να πω, Γιώργο. Υπομονή και τα λέμε αύριο στο τελευταίο event και από κοντά. Φιλιά πολλά. Υπομονή σε όλους, ναι, θα χαρώ να τα πω από κοντά. Φιλιά πολλά. Yeah. Ακούτε Τσίπας Radio.